καλέσατε. Με αίσθημα ευθύνης, σεβασμού και εκτίμησης απέναντι σε όλους όσους μας στήριξαν με την ψήφο τους, αλλά και σε εκείνους που στρατευτήκαμε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, λάβαμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Όλο το προηγούμενο διάστημα εκφράσαμε την αγωνία μας, θέσαμε είτε ως μονάδες ξεχωριστά, είτε με συλλογικό τρόπο, σε νεκρό μάλιστα πολιτικό χρόνο όπως λέμε, όλα τα ζητήματα. Χωρίς να δώσουμε καμία δημοσιότητα. Πιστή στο δόγμα τα ενίκο μη ενδύμω, περιφρόντας τον επικεφαλής και τις εσωτερικές διαδικασίες της παράταξης δυνάμεις ενοχής. Ζητήσαμε στις ελάχιστες φορές που ως παράταξη είδαμε στο σώμα τα εξής. Η παράταξη να λειτουργεί με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Να γίνει αποτίμηση του έργου μας την περίοδο που είχαμε την ευθύνη του Δήμου. Να συζητηθούν τα αίτια της ΣΥΤΑΣ, να αναλύσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς και ποιο είναι το σχέδιο και το πλάνο για την επόμενη ημέρα. Κάτι που για μας ήταν το πιο σοβαρό. Τις ελάχιστες φορές, επαναλαμβάνω, που ήρθαμε σε σώμα, η στάση του επικεφαλής ήταν από αδιάφορη μέχρι αιμονική. Προσκολλημένοι σε παλιού και ξεπερασμένου τύπου τακτικές και συμπεριφορές. Θεωρώντας μάλιστα και υποστηρίζοντας πολλές φορές πως η παράταξη είναι δική του και όποιος διαφωνεί η πόρτα είναι ανοιχτή. Συμπαρασματικά θα έλεγα η κατάσταση μας οδήγησε όχι μόνο εμάς, αλλά και άλλους συνοδηγόρους μας, μη εκλεγμένους στην απαξίωση και στο περιθώριο. Συνειδητά δηλαδή επιλέξαμε την αποχή από τη συνενοχή. Η παρουσία μας θα νομοποιούσε στη σημερινή Δημοτική Αρχή που έχει μετατρέψει το Δήμο σε κέντρο εξυπηρέτησης μικρών συμφερόντων με ορατές τις συνέπειες της κακής διοίκησης που ακόμα και τα αυτονόητα έχουν γίνει ένα μεγάλο ζητούμενο. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να ασκεί διοίκηση με γνώμονα τις δημόσιες σχέσεις, τις υποσχέσεις, τα προσωπικά τους φέρκια διαφορώντας αν η πόλη βαθαίνει στην υποβάθμιση, στην υπανάπτυξη και την περιθωριοποίηση. Χωρίς σχέδιο και οργανωμένο πλάνο δράσης απέναντι στη διαχείριση απορριμμάτων, χωρίς σχέδιο στη λειτουργία της κομματερής και δέσμια βέβαια των μεγάλων συμφερόντων, χωρίς σχέδιο απέναντι στον περιφερειακό σχεδιασμό που προβλέπει την ενεργοποίηση των μέχρι σήμερα ανενεργών λατομείων. Όπως επίσης χωρίς σχέδιο απέναντι στην αυξανόμενη εγκληματικότητα και παραγωγικότητα, αδιαφορώντας για το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί στο σημερινό δημοτικό μας βιότοπο. Και ενώ θα περιμένει κανείς μια οργανωμένη, σοβαρή, αποφασιστική αντιπολίτευση, αυτό που καταγράφεται είναι η οργανωτική και θεσμική της στασιμότητα. Η αρχή του ενός ανδρός, η εσωστρέφεια, η πλήρης αδυναμία παραγωγής πολιτικής. Προτιμήσαμε την αποχή, ξαναλέω, από τη συνενοχή. Προτιμήσαμε να μην λειτουργήσουμε σαν τελευταία ανάλυση, σε τελευταία ανάλυση, με συγχωρείτε, όσοι κοινωνούν το χείο με τη σημερινή δημοτική αρχή, ενισχύοντας το κλίμα αναξίας και εσωστρέφειας που έχει οδηγηθεί η πόλη μας. Αποστασιοποιηθήκαμε λοιπόν με τη βαθιά πεποίθηση ότι ο ορατός ήταν ο κίνδυνος να ενσωματωθούμε και μάλιστα με απόλυτο τρόπο σε ένα βαθύ σύστημα σχέσεων εξουσίας μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης. Με εικονική αντιπαλότητα που απομακρύνει καθημερινά την πόλη από τον δρόμο της ανάπτυξης. Η φυσική συνέπεια του κλίματος και των συνθηκών που αναφέρθηκαν έφτασε την ιδέα να γίνει η τελική μας απόφαση που ήταν η ανεξαρτητοποίησή μας. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την πορεία μας ξεκάθαρα μαζί, θέτοντας νέους όρους και προϋποθέσεις για μια νέα σύγχρονη κίνηση. Δημιουργική πορεία ανάπτυξης και αλλαγής με επίκεντρο την αλήθεια και τον άνθρωπο.